Τοποθέτησή μου για αυτά που είπε ο κ. Καμπαστάνας είναι πρώτο ότι μου κατελόγιζε ότι ήμουν αυστηρός ως προς το πειθαρχικό κώδικα με τα σωματεία. Τα γεγονότα όμως δείχνουν ότι δεν ήμουν εγώ αυστηρός. Εγώ πριν πάω στην πειθαρχική επιτροπή υπήρχαν τουλάχιστον 4-5 ποινές που άλλα έλεγε ο πειθαρχικός κώδικας και το φιλαγόνος ότι έπρεπε να τιμωρηθούν και άλλες ποινές εφάνε εις βάρος των σωματείων και χρηματικά και που έχαναν και το ποδοσφαιριστή τους περισσότερες αγωνιστικές. Παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής έπρεπε να φάει 7, έφαγε 18, ένας άλλος έπρεπε να φάει 7, έφαγε 12. Τελευταία, πάλι που ήταν στο τέλος που υπέβαλα την παρέτησή μου και μετά βγήκαν οι αποφάσεις μετά από που έφυγα από τη συνεδρίαση, ο ποδοσφαιριστής που έπρεπε να φάει 1, έφαγε 8. Και το εκείνο που μου λέει με τον Παπαδημήτρη, που με τον πρόεδρο του Ηρακλή Μαριτσόν, δεν ήταν το θέμα με τον ποδοσφαιριστή. Το θέμα ήταν με την έκθεση του παρατηρητή, η οποία δεν μπήκε στο φύλλο αγώνος την ημέρα του αγώνος. Και κάποιος την έφερε την άλλη μέρα στην Ένωση και ήθελα να δω τι έγραφε. Διότι από την έκθεση του παρατηρητή δεν τιμωρείται ο ποδοσφαιριστής. Και πάλι ήταν η μέρα εκείνη που απεχώρησα και βλέπω ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός αντί να φάει μία αγωνιστική έφαγε δύο. Διότι το απόθυσε το απλώς, είχαμε πει και ήταν και πριν δύο μέρες που βγήκε η απόφαση με τον Μυραλάς, ότι το απόθυσε το απλώς, τον τιμωρούσαν με μία. Το απόθυσε βιαίως, το βάζαμε δύο. Και βλέπω ότι οι παίχτες και το Ακουσιλάου που ήταν γραμμένο στο ίδιο φυλαγωνίστη, ήταν Ακουσιλάου, Ηρακλής Μαριτσόν, έφανε από δύο. Άρα ποιος ήμουν εγώ ο αυστηρός ως προς τις ποινές? Αυτά τα βρήκα εγώ. Και ακόμα και η ποινή του ΖΕΒΣ, ένα σωματείο ερασιτεχνικών, ναι μπορεί να λέει ο κανονισμός ότι μπορεί να του ρίξουμε μέχρι 3 μήνες, αλλά μπορούσαμε να του ρίξουμε και 20, μπορεί να του ρίξουν και 20 μέρες, ένα μήνα. Το άλλο τώρα ότι εγώ ανέφερα τον Διαγόρα, εγώ δεν ανέφερα τον Διαγόρα. Εγώ επειδή έρχονται εδώ αποφάσεις και από τη Super Linka, τις πειθαρχικές, και από τη Football Linka, και από την ΕΠΣ Αθηνών ακόμα, και από την ΕΠΣ Πειραιώς, δεν μπορεί για ένα παράπτωμα όλες αυτές οι πειθαρχικές επιτροπές να ρίχνουν π.χ. μία αγωνιστική και εσύ να ρίχνεις τρεις. Αυτό ήθελα να... όχι ότι ανέφερα τον Διαγόρα. Πώς εξηγείτε τη στάση του κ. Καμπαστάνα? Γιατί... εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω, εγώ δηλαδή, επειδή δεν σε θέλουν το ΔΣ, με απόφαση του ΔΣ δεν σε θέλουν σε μια επιτροπή, δεν σε θέλουν, όταν δεν σε θέλουν αυτή μία, τους θέλεις και εσύ 10. Γιατί πει να το έκανε δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και αυτός είναι ένας έμπειρος παράγοντας, έχει διτεύσει ξανά στην ΕΠΣ. Εντάξει, έχει διτεύσει στην ΕΠΣ, αλλά εγώ Δημήτρη δεν λέω ότι κάθε να σου περνά από εκεί δεν προσφέρει. Αλλά άμα θυμούνται οι παλιοί, και εγώ έχω περάσει όταν τα γραφεία ακόμα της Ένωσης ήταν σε Δημητρίου Θοδωράκη και με τον κύριο Καλιβούρη ήμασταν στην Επιτροπή Πρωταθλήματος. Μιλάω τώρα για 80-81. Και έχω κάνει με ανθρώπους τον αείμνηστο τον Γιώργο Τσοπανάκη, τον Γιάννη τον Ζερβό, τον Γιάννη τον Τσιγάρο, τον Ιάκωβο τον Χατζημιχάλη. Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα, όλοι έχουν προσφέρει όσοι έχουν περάσει. Αλλά και εγώ έχω περάσει εκείνα τα χρόνια και με ανθρώπους σοβαρούς. Με λέει παντογνώστη. Άμα δεν ξέρουν να εξηγήσουν τους κανονισμούς, θα είμαι παντογνώστης. Άμα δεν ξέρουν από το βιαίο μαρκάρισμα αυτό, θα είμαι παντογνώστης.